Πάμε παιδιά να δείξω τοποθέτηση καλυπιού. Τομέας 7. Αυτή ήταν παιδιά την τοποθέτηση του καλυπιού στο τομέα των 7. Είναι δεμένο με το κερανό, το καλούπι. Είναι η γωνία του καλουπιού. Καθώς ακούμε διάφορες πάνω εργασίες κοψίματος κάποιων σιδέρων. Πάμε να δούμε λίγο από εδώ που βρίσκομαι τις κερκίδες που μπήκανε. Εδώ στην μπούκα, εδώ είναι οι τοπογράφοι, οι μηχανικοί και οι εργάτες, τόσο των όμορων τομέων 6 και 7. Στον 7 κάποια κολόνα εκεί μαστορεύουν τα παλικάρια του Βαγενά, από δίπλα οι σιδεράδες και οι μπλεκαπελάκηδες και ασπροκαπελάκηδες. Δηλαδή, ποιανού είναι η επιτήρηση των διοικητών, των μπλεκαπεδάκηδων. Α, δούμε. Όταν πιάσουμε, παιδιά, την κερκίδα. Βλέπουμε το παλικάρι να αναμένει πάνω στο φορτηγό, έτσι. Περιμένει την εντολή. Είναι όλοι οι πορτοκαλαπεδάκηδες. Να τους ξανοίξω επακούς, να τους δούμε όλους. Πορτοκαλαπεδάκηδες εδώ που είναι πάνω στο φορτηγό και κάτω... ένα αρκετά μεγάλο σε πλήθος οικοδομικό προσωπικό να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, ξέρω εγώ. Λοιπόν, το βλέπουμε στη συνέχεια. Πάμε ρε παιδιά να δούμε εργασίες του τομέα του 5. Έτσι, στον τομέα του 5 είδαμε εχθές στο βίντεο το τελευταίο, το Part 6, πώς ελικοπτερώθηκε όλος ο τομέας στο επίπεδο που είναι ο τομέας O5, και τώρα λογικά παιδιά θα πάρθουν οι αποφάσεις έτσι ώστε να γίνει η ανάβασή του προς τα πάνω, δηλαδή να καλυπώσουμε τις κολόνες. Του αυτού τομέα θα δούμε τα κάτω. Τα έχω κάνει αχταμά σήμερα γιατί από τη διάση μου παιδιά να κινηματογραφήσω μπαμ με το που πάρκα το αυτοκίνητο το ντύσιμο της μίας εκ των πολλών κολόνων με το δίχτυ αυτό το πλέγμα. Μίλαγα 10 λεπτά και δεν έγραψα τίποτα. Το έχω πάθει πολλάκις και όταν δεν πατάω το record και μετά βλέπω ότι το έχω πατήσει και έχω χαλάσει τόσο σάλι, τόσο θεά ουσία. Πραγματικά τσαντίζομαι, παιδιά. Λοιπόν, τομέας 5, όπως έχει δημιουργηθεί τώρα. Βλέπω κίνηση του κερανού, που σημαίνει μάλλον θα πάρει την... η κερκίδα. Και εδώ είναι οι εργάτες που κάνουν το δέσιμο του οπλισμού τόσο στον κερκιδοφόρο όσο και όπου αλλού χρειάζεται. Λοιπόν, ώρα για την εργασία που όλοι περιμένουμε επίμονα και ανεπόμονα, έτσι, να δούμε τη μεταφορά της κερκίδας, ενός τμήματος της κερκίδας, να μπει στη θέση της. Πάμε να δούμε το δέσιμο πως δένεται αρχικά. Το βιντεάκι αυτό είναι εξαιρετικά αφιερωμένο στις κερκίδες. Δίνουμε
πλέον τη θύρα 6. Πάμε να κλείσουμε δηλαδή ακόμα ένα κουτάκι από τα 6. Θεωρώ ότι είδατε χθες πώς χειροδοτήθηκαν οι δύο οι μπούκες οι χαμηλές, αυτές οι δύο που δείχνει ο φακός, οι κάτω μπούκες. Full zoom. Όποιος δεν το έχει δει, παιδιά, και έχει διάθεση, ας ανατρέξει να τα δει. Ας μιλήσει τώρα η εικόνα, παιδιά, καθώς θα σηκωθεί προς τα πάνω. Παιδιά! Μάγκες! Πάμε, παιδιά. Αυτό που μιλάγα τους μάγκες είναι για από πίσω μου, που χαζεύαμε, και τους δύο τώρα έτσι για να τα δουν. Πάμε να τοποθετήσουμε την κερκίδα. Ας δούμε και τον οδηγό, το χειριστή δηλαδή εδώ της όλης κατάστασης. Για να δείξω λίγο ο φακός, καθώς εκεί δεν ανεβαίνει ακόμα, να σας δείξω τις εργασίες που γίνονται στον τομέα των 5. Εδώ, μάλλον κάτι κόβει το παλικάρι, εδώ στο κερκιδοφόρο του 5. Δείξουμε λίγο κερκίδα από 21, και εδώ πέρα, παιδιά, καταλαβαίνετε ότι είναι το ας πούμε τεράστιο το πέταλο των κερκιδοφόρων που είναι καλυμμένο με τις καλωσιές. Μπούκα, να καταλαβαίνει το κόσμο τι λέω. Μπούκα εδώ. Μπούκα ψηλή πάνω. Μπούκα εδώ πάνω και ντυμένη. Και ντυμένη, όχι και ντυμένη. Δύο λέξεις. Και κάτω η τέταρτη μπούκα. Αυτά που βλέπετε, παιδιά, που είναι πάνω στην μπούκα τα σιδερένια, είναι εκεί που θα κάτσουν οι κερκίδες και να ενωθούν με τα γκύρια της άλλης. Ωραία. Για να δούμε πότε θα ευοδοθεί το όλο θέμα. Καθώς δεν βλέπω κίνηση, ας κατεβάσω το φακό, να πάω στα έργα που υπάρχουν τώρα. Εδώ μπροστά από το δικέφαλο είναι ο τομέας ο 7, όπου σας είπα ότι γίνονται εργασίες καλουπόματος των κολόνων ψηλά. Περνώντας την κολόνα του τομέα 2, θα δείξω από εδώ τον τομέα των 8, όπου και εκεί έχουμε εργασίες. Πάλι είναι τούβα γενά με κίτρινα καπελάκια. Παλεύουν να ανυψώσουν τον τομέα των 8. Αν δεν με γελάνε τα μάτια μου, εδώ είναι ο επιτελάρχης. Αν δεν με γεννούν τα μάτια μου. Αποκινήσεις είναι ο Παναγιώτης Βαγενάς. Αποκινήσεις σώματος εννοώ. Να δούμε
το κάτω όπως είναι. Να δούμε εδώ ένα πέταγμα ενός γερανού. Δεν μπορώ, παιδιά, να ξέρω ποιος είναι αυτός ο γερανός. Ο πάνω μου είναι καλυμμένα όλα με μπετό. Ώρα καλή, όπου και αν πάει αυτό το αντικείμενο. Λογικά πρέπει να είναι από το γερανό των Θεωμάτων Μαύρο. Εδώ βλέπουμε, παιδιά, ότι καθώς μιλάω εγώ δεν έχουμε κίνηση. Ενώ είναι πιασμένος ο γερανός, η κερκίδα. Δεν βλέπω κίνηση ανυψώματος. Δεν ξέρω τι περιμένουνε. Και τώρα, τι λέει, για να δούμε. Ζέλισε. Ρεμά τώρα. Είπαμε να τη σηκώσουμε, όχι να την κατεβάσουμε. Για να δούμε τι πάει να κάνει τώρα εδώ ο μάστορας. Και τη σηκώνει άδεια. Αχ ρε φίλε, τι παρτάκι θα γράψω. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτά που μπορεί να δείξει ο βακός των εργασιών, γιατί δεν ευοδότησε εδώ πέρα το σκηνικό να τραβήξουμε τις κερκίδες, πως σηκώνονται. Τομέα 5, πάμε εδώ και τα παλικάρια του τομέα που δουλεύουν στο 5, θα βγω λίγο έξω για να τα πάρω.